Επιστρέψαμε. Επίσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή, όπως τη χαρακτήρισε, μείωση της ανεργίας, στη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, έχοντας πάντα ως πρώτο στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πάντως, σήμερα οι συντελεστές της πρωινής εκπομπής του CBS είχαν διαφορετική άποψη με το σχετικό βίντεο που διακομωδούν τη θέσπιση της εξαήμερης εργασίας στην Ελλάδα, την ώρα που σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται το αντίθετο. Ένα βίντεο το οποίο έκανε το γύρο του κόσμου. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα αλλά και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο η δέσμευσή μας, ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Αλλά βέβαια δεν είναι το μόνο ζήτημα αυτό το οποίο αφορά την αγορά εργασίας. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στην ανάγκη να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες ώστε να βελτιώσουμε την συμμετοχή στην αγορά εργασίας, πρωτίστως των γυναικών, των νέων μας, των ατόμων με αναπηρία, αλλά και των συνταξιούχων. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, θα υπάρχει μια έκτακτη ενίσχυση εκείνων των συνταξιούχων οι οποίοι δεν είδαν αύξηση στις συντάξεις τους λόγω της προσωπικής διαφοράς, και θέλω να θυμίσω στους συμπολίτες μας ότι αυτή η έκτακτη ενίσχυση προέρχεται από την έκτακτη φορολόγηση των πολύ υψηλών κερδών των ελληνικών διελιστηρίων για την χρήση του 2023. Countries all around the world, companies all around the world are talking about shortening the work week down to 4 days. Meanwhile, here comes Greece, and they've decided to officially extend the work week to 6 days. No. Yeah. No. 6 days. So the official work week in Greece will be 48 hours. So is there a trade-off there? Is there a longer vacation? The Prime Minister, no, there's nothing like that. The Prime Minister says it's a deeply growth-orientated approach. I was going to say, what's the reasoning that 6 days? No. They already, get this, work 300 more hours than the average EU country and work 70 more hours than Americans who have a reputation for being just the worst.